Προφανώς από μόνο του δεν αρκεί για να πεις ότι αντιμετωπίζω την κατάθλιψη, αλλά έχω Κώστα Αποστολάκη, που μαζί με άλλους εκλεκτούς συναδέλφους του, καλώς τον. Να είμαστε πάλι εδώ, Σωτήρη. Πρωταγωνιστούν στην νέα παράσταση του Θεσσαλικού Θεάτρου, που θα σπάσει τα σύνορα της Θεσσαλίας, θα ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα, Ζορζ Φεϊντό, από το Γάμο στο Διαζύγιο. Καλώς τον. Πώς είναι οι θεσσαλικές σου, οι λαρισαϊκές σου μέρες και νύχτες? Είναι πάρα πολύ ωραία, καταρχάς, γιατί έχω φίλους εδώ. Ναι. Έχω, πώς το λένε, γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι έρχονται Αθήνα και έρχομαι και εγώ εδώ χωρίς να χρειαστεί να παίξω θέατρο, μόνο για να διασκεδάσω, γιατί έχει πολύ ωραία ζωή η Λάρισα, και βραδινή και ημερήσια. Έχει πολύ ωραίο μαγαζιά για να βγεις, λεφτά να έχεις να βγαίνεις να χαλάς, έτσι. Και εσύ δεν είσαι και καθόλου του έξω, οπότε έχεις βρει τη χαρά σου τις ημέρες αυτές. Του μέσα δεν είμαι, ναι, εντάξει, ναι. Τέλος πάντων. Βλέπουμε τώρα και την αφίσα μας, τη φωτογράφησή μας. Πάντως το συνδυάζω με αυτό που άκουσα πριν, γιατί άκουσα ένα κομμάτι του κύριου που ήταν ο ψυχίατρος που είχατε πριν. Το γέλιο είναι καταλύτης για πολλά πράγματα, να ξέρεις. Το χιούμορ και γενικά το να είσαι ευδιάθετος και να σου φτιάχνει ψυχολογία είναι καταλύτης για πολλά πράγματα. Και εμένα με βοήθησε και σε ψυχοθεραπεία. Και συμφωνώ απόλυτα ότι η ασθένεια της εποχής έκανες μας... συνεδρίες. Συνεδρίες δεν έχω κάνει, αλλά έχω φίλους. Ψυχιάτρους και ψυχιάτρισες. Οπότε ατύπωσα, ας το πούμε έτσι, χωρίς να πας στο χώρο τους, τις έχεις κάνει τη συζήτηση σου. Θέλω να πω, είχες και εσύ θέματα, όπως όλοι μας έχουμε, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερα, και τα έβαλες κάτω να τα λύσεις, έτσι. Καταρχάς, αν πιείς έναν καφέ με ανθρώπους οι οποίοι είναι ειδικοί στο θέμα, δεν είναι το ίδιο σαν να κάνεις συνεδρία και το κάνεις και πολύ πιο άνετα. Έτσι. Εννοείται. Επίσης θέλω να πω πολύ σωστά ότι η ασθένεια της εποχής μας δεν είναι ούτε ο καρκίνος ούτε τίποτα. Είναι η κατάθλιψη. Είναι τα ψυχικά και τα ψυχολογικά προβλήματα προέρχονται από τη μία πλευρά λόγω της... ζούμε τη δυστυχία της αυθονίας και από την άλλη πλευρά να έχεις πράγματα και να είσαι αυτάρκης και επαρκής και να σου κοπούνε όλα την επόμενη μέρα. Αν δεν γνωρίσεις ποτέ την αυθονία και δεν γνωρίσεις ποτέ την επάρκεια, δεν σε πειράζει καθόλου άμα τη χάσεις. Σε πειράζει άμα τη χάσεις όταν την είχες κάποια στιγμή. Έτσι. Εμείς τώρα σε αυτό το έργο, το οποίο να μπούμε λίγο, γιατί τον λατρεύω το Φεϊντό. Τον λένε Φεντό, αλλά εγώ θέλω να τον λέω Φεϊντό, γιατί μ' αρέσει. Α, το λένε είναι... και Φεντό, γιατί και εγώ Φεϊντό. Επειδή είναι έψιλον, είναι στα χωρίς τα διαλυτικά. Είναι Ζόρζ Φεντό. Ζόρζ Φεντό είναι. Αλλά εγώ τώρα τον λένε Φεϊντό από πολύ παλιά, ας πούμε, και τον λέω και εγώ έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι σαν να ήμουν μπροστά όταν έγραφε το έργο. Πιστεύω ότι ήμουν μπροστά εκείνη την ώρα που έγραφε το έργο. Για πες, πόσο βρήκες τον καθρέφτη σου, πες μου. Είναι δύο έργα καταρχάς. Το πρώτο έτσι. Είναι η Μακαρίτσα, η μητέρα της κυρίας, η Εφτάψυχη Πεθερά, ναι. Αλλιώς. Και το δεύτερο είναι η δυσκυλιότητα του Μπέμπι. Mm-hmm. Αυτά τα δύο, λοιπόν, ο Φεϊντό ασχολείται με καθημερινές, πώς το λένε, έτσι, προστριβές, με καθημερινά μαλώματα μέσα στο σπίτι, είναι καθημερινή στρέλα, τα οποία είναι πολύ ασήμαντα, αλλά τα θεωρούν σημαντικά. Έτσι, δηλαδή, ο καθένας που θα είναι σε αυτό το έργο θα κοιτάξει τη γυναίκα του ή τη σύντροφό του ή το σύντροφό της αντίστοιχα ή τον άντρα της και θα κοιτάξει, είδες, θα του λέει, είδες. Γιατί θα δει πράγματα τα οποία είναι πολύ κοινά. Καταλαβαίνεις ότι θα δώσετε πολύ τροφή, όχι μόνο για σκέψη και για κουβέντα. Δηλαδή, κάποιος σιωπηλά θα σκέφτεται μήπως εγώ το κάνω αυτό ή μήπως το υφίσταμαι αυτό. Αλλά σκέψου μετά τα ζευγάρια που θα φύγουν από εκεί, όχι παντρεμένα κατά ανάγκη, και αυτά που είναι σε σχέση ή και στον πρώτο καιρό που είναι στα μέλια τα μεγάλα. Και θα κάνουν προβολή, γιατί κι εσείς ξεκινάτε, έχεις ωραιοτάτη σύζυγο στην παράσταση αυτή. Ναι. Έτσι, αυτό το φρέσκο το κορίτσι, την Ευγενία Δημητροπούλου. Ωραιοτάτη σύζυγο, αλλά πρόσεξε να δεις, είναι ωραιοτάτη και είναι και εξαιρετική συνάδελφος, δηλαδή είναι καλή ηθοποιός και εγώ προσωπικά έχω πολύ ωραία χημεία με την Ευγενία. Χαίρομαι πάρα πολύ που ο Θεός μου προσέφερε απλόχερα την παρτενέρα αυτή για να παίξουμε αυτό το έργο, όπως και όλα τα παιδιά, και ο Κωνσταντίνος ο Γιαννακόπουλος και η Ειρήνη Κουτρουμάνου και ο Δημήτρης ο Τσικούρας. Είμαστε μια πάρα πολύ ωραία ομάδα. Θα δώσουμε την ευκαιρία στο θεατή Θανάση να κάνει μπανιστήρι, να δει από την κλειδαρότρυπα. Δηλαδή αυτό που είπες, όταν κλείνει η πόρτα
και σβήνει και το φως, ο άλλος, ο διπλανός, δεν ξέρει τι γίνεται μες στο σπίτι του αλλού. Βέβαια δεν ξέρει. Γι' αυτό όταν πάμε σε μία δεξίωση, όταν πάμε σε ένα τραπέζι, σε ένα γάμο, είναι αγκαλιασμένοι και οι δύο και το χαμόγελο είναι σαν να σχένονται και οι δύο, ξέρεις. Είναι κάπως δαγκωτό, κατάλαβες. Και δεν θέλουν να δείχνουν ότι στον κόσμο είναι πάρα πολύ ωραία όλα και περνάμε πάρα πολύ όμορφα. Αλλά μέσα στο σπίτι είναι διαφορετικά. Έτσι. Αυτό το focus κάνει ο Φαϊντό μέσα στο σπίτι, γιατί είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Είναι το πρώτο μέρος και το δεύτερο μέρος, είναι δύο διαφορετικά έργα. Ο θεατής δεν θα προλάβει όχι να βαρεθεί, ούτε να το σκεφτεί. Θα πρέπει να ξανάρθει να δει το έργο. Θα θέλει να ξανάρθει να δει το έργο, γιατί δεν θα προλάβει όλα τα πράγματα, όλες τις καταστάσεις αυτές που ζούμε εμείς εκεί, να τις αφομοιώσει και να καταλάβει ότι συμβαίνει και στο δικό του σπίτι. Πρόσεξε όμως τώρα. Εσύ έρχεσαι από έναν χώρο που αυτές τις συμβάσεις πρέπει να τις ακολουθήσεις όχι για τη σχέση σου, στη δουλειά σου. Πας με την ίδια καλή διάθεση κάθε μέρα. Εσύ όμως οφείλεις να διεκπεραιώσεις. Εγώ, ας πούμε, τόπα τη Δευτέρα που δεν. Χθες ήταν Δευτέρα. Που δεν μου καλά έκανα. Παραπάνω προσπάθεια, ξέρεις, μπορεί να φαίνεσαι πιο χαζοχαρούμενος από ό,τι μπορεί να είσαι, από την προσπάθεια να μην δείξεις την κακή σου διάθεση. Όλοι το έχουμε κάνει. Κοίταξε, αυτό. Άρα αυτές τις συμβάσεις σε δουλειές που έχεις να κάνεις, έχεις ένα παρεδώσε με κόσμο, αναγκαστικά το κάνεις. Στη σχέση δεν χρειάστηκε ποτέ, δηλαδή σε ενοχλεί κάτι και το κόβεις μαχαίρι, ρε παιδί μου. Θα σου πω κάτι. Θα σου πω πρώτα για τη δουλειά και μετά για τη σχέση. Για τη δουλειά, αυτό το πράγμα το επέλεξα εγώ, δεν με επέλεξε. Mm-hmm. Οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που πηγαίνω κάθε μέρα στο θέατρο, αφήνω τα λερωμένα μου παπούτσια απ' έξω, δεν φέρνω τα προβλήματά μου μέσα στο θέατρο και χαίρομαι πάρα πολύ που μου έδωσε ο Θεός τη δυνατότητα να διαλέγω πλέον, να επιλέγω και όχι να επιλέγομαι. Όσον αφορά τώρα το σύντροφο που λες έναν άνθρωπο που είμαι μαζί, όταν πλέον είμαι σε φάση και σε ηλικία μπορώ να πω, όταν είμαι σε δυσμένεια ή κάτι με ενοχλεί, είμαι σε θέση να το πω κατευθείαν για να μην παρατείνω το χρόνο. Αυτό που κάνουν οι άνθρωποι και τα ζευγάρια, να μην λένε τίποτα, να μην λένε και μετά να εκρήγνει το Βεζούβιος μετά από λίγο καιρό, γιατί τα έχουν μαζέψει όλα μαζεμένα και ο άλλος και να του ταχώνουν όλα του αλουνού ή αντίστοιχα ο άλλος στη γυναίκα και να λέει εγώ τα έχω κάνει όλα αυτά. Γιατί τα μάζευε λίγα-λίγα και δεν τα έπε την ώρα που έπρεπε. Αυτό γίνεται και στο Φαϊντό και γι' αυτό θα δούνε σαν καθρέφτη ο καθένας θα ταυτιστεί με τον ένα από τους δύο ήρωες ή αντίστοιχα με τη μία ή την άλλη ηρωίδα. Θέλω να πω κάτι τώρα, μια και είμαστε στο πεδίο αυτό, ότι μια φίλη μου που έχει υπάρξει μαζί σου μου έχει πει τα καλύτερα για όλα τα πεδία. Έτσι. Έχει υπάρξει. Έχει υπάρξει. Θες να πω όνομα στον αέρα? Όχι, δεν θέλω να πεις όνομα. Θες να πω από τι αρχίζει το μικρό της, ας πούμε? Α, και είναι φίλη σου? Και είναι φίλη μου. Α, εντάξει, ωραία, ωραία. Θα σου πω τα αρχικά, πι δέλτα. Γιατί από πι είχες κι άλλη κοπέλα, το μικρό της. Α, πι δέλτα, πι δέλτα. Καταρχάς, θα σου πω κάτι εγώ. Ναι, πες, γιατί πι δέλτα δεν θα πεις. Θα σου πω λοιπόν το εξής. Αυτό που είπες είναι η κορυφή της πυραμίδας, δεν υπάρχει κάτω από εκεί, πάνω από εκεί, γιατί η κορυφή της πυραμίδας έχει τέτοιο εμβαδόν που χωράει μόνο έναν. τι είπες, θα τη στείλω το βίντεο με την ατάκα σου. Ναι, αυτό είναι είναι η κορυφή της πυραμίδας. Δεν μείνατε μαζί όμως, ρε Σίκωστα μου. Να σου πω όμως κάτι. Είναι σημαντικό να είσαι μαζί, γιατί είναι η οικογένειά μου πλέον αυτός ο άνθρωπος. Το ξέρω. Πρώτον. Και δεύτερον, το θεωρώ μέντορά μου στη δουλειά, με έχει πάει μπροστά στη ζωή μου πάρα πολύ. Και γενικά με τις σχέσεις μου κρατάω καλές σχέσεις και φιλικές, γιατί δεν καταλαβαίνω το εξής. Όταν κοιμάσαι στα ίδια σεντόνια, στο ίδιο κρεβάτι με έναν άνθρωπο 3 χρόνια, όταν μετά δεν μιλάς μεταξύ του, είναι σαν να απορρίπτεις τον εαυτό σου. Πες τα Χρυσόστομε, γιατί της ίδιας αντίληψης είμαι κι εγώ. Πρεμιέρα την Κυριακή στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ, Κυριακή και Δευτέρα. Να πω και κάτι άλλο. Κυριακή και Δευτέρα στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Θέλω να πω ότι τη σκηνοθεσία έχει κάνει η Ρουμπίνη Μοσχοχωρίτη και την ευχαριστώ πάρα πολύ που ήμουν επιλογή της και εκείνη με επέλεξε για να είμαι σε αυτή την παράσταση. Και θέλω να τονίσω και μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που γίνεται από την Κυριακή της Πανού για το θέατρο το Θεσσαλικό που ξαναάρχισε να κάνει δειλά-δειλά περιοδεία, ενώ καθότανε 7-8 χρόνια.
και κάνει έναν μεγάλο αγώνα, ποιοτικό αγώνα, μεγάλη προσπάθεια να αναβιώσει το Θεσσαλικό και να κάνει πάλι δουλειές έτσι όπως έκανε παλιά, γιατί κανένας δεν ξεχνάει τον Κώστα Τσιάνο και οι δουλειές που έχουν γίνει ιστορικές στο Θεσσαλικό, μην πούμε Ηλέκτρα, μην πούμε Γάμος, μην πούμε τέτοια. Όλοι τα θυμούνται αυτά, έχει κάνει ιστορικές παραστάσεις, τώρα είπα δύο παραδείγματα απλά. Αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, για να μην σου τρώω και το χρόνο στο Θανάση μου. Πιστεύω ότι θα γίνει δουλειά η οποία θα συνεχίσει, η ίδια δουλειά νομίζω, γιατί είναι πάρα πολύ καλή δουλειά. Και τα σκηνικά και τα κοστούμια έχει κάνει η Μαρία Παπαδοπούλου, την κίνηση η Κική Μπάκα και πρωτότυπη μουσική, πρωτότυπη για την παράστασή μας, έχει γράψει ο Κώστας Παπαδόπουλος. Αν εγώ σου δίνω κι άλλο χρόνο, για να μην νιώθεις ότι Άμα είναι να πω και τα χειμερινά μου προγράμματα. Για πες τα χειμερινά. Να... Τι όχι, θα κάνεις. Όχι, δεν θα τα πω. Τώρα κάνω μόνο φεϊντό στο Διπεθέ, στο Θεσσαλικό Θέατρο της Λάρισας. Okay. Και θέλω πραγματικά να έρθει, εγώ πάντα το λέω αυτό όταν βγαίνω, ότι πραγματικά αν δεν γελάσουν στην παράσταση, να με περιμένουν έξω από το θέατρο και να μου πούνε φτούσου ρε, γιατί μας κοροϊδεψες. Για να σε δείρουν. Κάνε το πιο άγριο. Ναι, για να με δείρουν. Γιατί είμαι ειλικρινής και το εννοώ αυτό που λέω. Αν δεν πιστεύω κάτι και μια δουλειά, δεν το λέω καθόλου. Τουλάχιστον γέλιο και διασκέδαση, η παράσταση θα έχει μπόλικη. Σε ευχαριστούμε, Κώστα Αποστολάκη, μαζί με την Ευγενία Δημητροπούλου και τον Κωνσταντίνο Γιανακόπουλο και τα υπόλοιπα παιδιά. Ναι, και την Ειρήνη Κουτρουμάνου και τον Δημήτρη Τσικούρα. Ακριβώς. Πρεμιέρα την Κυριακή στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ. Πολλά φιλιά, καλή επιτυχία. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.